Υπέρ της άρσης της απέτησης εμβολιασμού κατά του κορονοϊού για το νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό τάσεται πλέον η Γερμανική Νοσοκομιακή Εταιρεία. Σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις, δεν είναι ούτε λογικό ούτε επικοινωνιακό να συνεχιστεί, δήλωσε η αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος Χένριέτε Νάιμαγερ. Μιλήσαμε υπέρ του εμβολιασμού που σχετίζεται με τις εγκαταστάσεις, γιατί υποθέσαμε ότι το κύμα Δέλτα θα είχε επίσης υψηλή προστατευτική επίδραση για τις ευάλωτες ομάδες στο νοσοκομείο. Με την παραλλαγή Όμικρον, αυτή η προσδοκία έχει καταστεί ξεπερασμένη, είπε χαρακτηριστικά ίδια. Ωστόσο, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ απορρίπτει την πρόωρη άρση της απέτησης εμβολιασμού που σχετίζεται με τους συγκεκριμένους χώρους. «Προστατεύει ηλικιωμένους και αδύναμους ανθρώπους», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου. «Τίποτα δεν έχει αλλάξει σε αυτή την άποψη του Υπουργού».